Μάνο, μόλις ολοκλήρωσες μία συμμετοχή στο Κοσμοτέ εδώ στο Golden Hall. Πες μου, πώς ήταν αλήθεια αυτή η εμπειρία? Η αλήθεια είναι ότι πριν κάποιους μήνες στενοχόμουν εδώ πέρα για κάποια ψώνια, για κάποιες συναντήσεις. Δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορεί να γίνει τουρνουά εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, το να γίνει ένα τουρνουά σε ένα εμπορικό κέντρο μπροστά, σε ένα εμπορικό κέντρο σαν αυτό εδώ πέρα, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και ακόμα πιο ωραία εμπειρία που αγωνίστηκα έστω και για δύο αυτά τα σετ. Μακάρι να γίνουν και άλλα τέτοια event, είναι ωραία αυτά τα event για το άθλημα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσατε να παίξετε πολλά τουρνουά εδώ πέρα, πολλούς αγώνες εδώ πέρα, γιατί ήσασταν κάπου αλλού, ήσασταν στην Τσεχία. Πες μου για την εμπειρία εκεί πέρα και τα αποτελέσματα. Εντάξει, ήταν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο για μας δεν ήταν το ότι καλύτερο, δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα. Χάσαμε στο πρώτο προκριματικό αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά με ένα μήνα προετοιμασία που έχουμε κάνει ουσιαστικά δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Και ειδικά σε μια Ολυμπιακή χρονιά που το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, οι ομάδες διεκδικούν την Ολυμπιακή πρόκριση και είναι πολύ δύσκολο να διακριθείς. Συνεχίζουμε. Το μέλλον τι έχει λοιπόν? Το μέλλον έχει καταρχήν τα τουρνά, τα Masters, τα Πανελλήνια. Αυτό είναι πλέον ο κύριος στόχος μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο στόχος της Ολυμπιάδας μέσω του Continental Cup χάθηκε στην Ελβετία. Όλα αυτά τώρα ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το ποτάλημα, το οποίο πέρσι το χάσαμε έτσι λίγο άδικα εισαγωγικά. Γιατί είχαμε κάνει 4 πολύ καλά τουρνά και δυστυχώς το 5ο ρίξαμε την καρδάρα με το γάλα που λέμε. Οπότε πλέον πανελλήνιο πρωτάθλημα και αγώνες στο εξωτερικό. Θα δείξει ανάλογα σε τι κατάσταση θα είμαστε. Εύχομαι ότι καλύτερο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.